Είπαμε να σας καλωσορίσουμε στον παιδικό σταθμό της Αντιμάχιας. Κάνουμε μία συνεργασία με την Δημοτική Τηλεόραση της ΚΟ για το διαδικτυακό εορταστικό πρόγραμμα που προβάλλεται. Εμείς με τη σειρά μας καλέσαμε κάποιες μαμάδες για να συνεργαστούμε γλυκά. Και λέω γλυκά γιατί θα μας παρουσιάσουν κάτι πολύ ωραίες γλυκές συνταγούλες λόγω των εορτών. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ναι, όλες οι μαμάδες ήταν πρόθυμες στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτή την ωραία συνεργασία που έχουμε και με τις μαμάδες αλλά και με τη Δημοτική Τηλεόραση της ΚΟ. Ελπίζω να το απολαύσετε όπως το έχουμε απολαύσει ήδη και εμείς εδώ πέρα. Και εύχομαι τέλος αυτά τα Χριστούγεννα να είναι όλα με αγάπη, να γίνονται, να μην χάνουμε την υπομονή μας και ελπίζω τα επόμενα να είναι ακόμα καλύτερα όλοι μαζί με μια μεγάλη, μεγάλη αγκαλιά. Εγώ είμαι η Λιονίδα, έρχομαι από την Αλβανία και θα σας δείξω μια παραδοσιακό συνταγή τορεβανή που το έχουμε ήδη έτοιμο, τελειωμένο. Απλά θα σας δείξω την διαδικασία σήμερα. Το ρεβανί αυτό είναι, τον έφτιαχνανε παλιά οι αγιάδες στους γάμους, λόγω επειδή δεν είχε τούρτες ακόμα και φτιάχνανε το ρεβανί αυτό για τον γάμο, για το ζευγάρι. Αντιστάσεις. Και καλή μας όρεξη. Το αποτέλεσμα που μας δικαιώσει. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εκεί που βλέπουμε, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Τις έχουμε ετοιμάσει γιατί δεν θέλαμε να καθυστερήσουμε. Τις έχουμε σε μια δικασία. Σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να τις κόψουμε σε κουπάτ. Συνήθως η μπάρα κλασική είναι η ορθογόνια, η μακρόστενη. Αλλά γιατί όχι να δώσουμε και μια νότα χριστουγεννιάτικη μέρες που είναι. Αφού ψηθεί, βάζουμε. Αφού ψηθεί. Το αφήνουμε να κρυώσει, βασικό, δεν θα μπορέσουμε να κόψουμε κανένα σχήμα με το όταν είναι ζεστό.